Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Για να δούμε τι ρόλο έχουν οι γονείς στη διαπαιδαγώγησή μας σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα. Από τις φωτιές, από τη συμπεριφορά στο σχολείο, στον εργασιακό χώρο. Στη συνέχεια, ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Θανάση Κοκονά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Πολύ δραστήριος. Γεια σας, κύριε Κοκονά. Τι κάνετε? Έχουμε δει πολλές φορές να στέκεται στον πλευρό των παιδιών και θέλουμε την άποψή του για το θέμα. Πόσο κρίσιμο είναι ο ρόλος των γονέων? Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας, πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος των γονέων? Κοίτα, σήμερα είναι και γιορτή για τους γονείς. Αναμφισβήτητα οι γονείς παίζουν σημαντικό, το πιο σημαντικό ρόλο στο μεγάλωμα των παιδιών και δίνουν πραγματικά τις βάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά που περιγράψατε στην αρχή, να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε παιδιά που θα μπορούν να είναι θα βοηθήσουν στην κοινωνία, θα μπορέσουν να σταθούν απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουν. Όλοι εμείς οι γονείς, το προηγούμενο διάστημα, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ήμασταν βέβαια αυτοί που βάλαμε πλάτη και για να διαχειριστούμε την πανδημία και για να επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία και να διαχειριστούμε τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που άφησε η πανδημία και το άνοιγμα κλείσιμο των σχολείων, πόσο μάλλον και να διαχειριστούμε και τις δραστηριότητες των μαθητών, των παιδιών μας που μέσα από ωράρια δύσκολα για εργαζόμενους γονείς τρέχουμε και προσπαθούμε να μιλήσουμε, να βρούμε χρόνο να συνεννοηθούμε τα παιδιά μας, ίσως ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο όταν μεταφερόμαστε για να πάμε σε μια δραστηριότητα αθλητική ή σε μια πολιτιστική. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το τελευταίο διάστημα και μάλιστα τα τελευταία 3 χρόνια αυξήθηκαν τόσο πολύ ο ρόλος του γονιού απέναντι στο παιδί, που ήταν αρκετές οι φορές που ξεπέρασε και τις δυνατότητες που έχει ένας γονιός να το αντιμετωπίσει. Αυτό πάνω σε αυτό που λέτε, οι δυνατότητες, επειδή δεν υπάρχει πανεπιστήμιο γονέων, δεν το σπουδάζει κάποιος. Ο καθένας πηγαίνει εμπειρικά, ρωτάει άλλους γονείς, προσπαθεί να διαβάσει κάποια πράγματα. Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος και με τα 2 έτη της πανδημίας έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί έχουμε παιδιά με κατάθλιψη, έχουμε παιδιά με αδιαφορία που επηρεάστηκαν πάρα πολύ από όλα αυτά και βάλτε και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί. Δεν ξέρω, οι γονείς είναι κάτι σαν Σούπερμαν, τους σκέφτομαι, στη σημερινή κατάσταση. Σκεφτείτε τώρα και αυτά που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με βίαιες συμπεριφορές μέσα στα σχολεία, που και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει, μπορείτε και αυτό στο να το διαχειριστεί ο κάθε γονιός ξεχωριστά. Αυτό που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να γίνει είναι και μέσα στα σχολεία να μπουν κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, ώστε να βοηθήσουν και τους γονείς να σταθούν στο πλάι των παιδιών. Και ταυτόχρονα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το να είσαι γονιός και να αναθρέψεις έναν άνθρωπο, ένα παιδί, είναι περίπλοκο, αλλά ταυτόχρονα είναι και ελπιδοφόρο και δίνει ένα ικανοποιητικό συνέστημα. Έχει όμως και πολύ μεγάλη ευθύνη, κύριε Κοκονά, για το τι λέμε στα παιδιά μας και το πώς τα μεγαλώνουμε για να βγουν στην κοινωνία ως παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι αργότερα. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν ένα παιδί κάνει bullying στο σχολείο του, αν παίζει ξύλο, έτσι όπως το λέμε πλέον, φταίει ο γονιός του, σε όποια ηλικία και να είναι αυτή. Αν πηγαίνει και ξαπλώνει μπροστά στα αυτοκίνητα για να κάνει αυτό. Challenge, παιχνίδι. Φταίει ο γονιός, είναι πιο ευρύτερο το πρόβλημα. Ναι, δεν είναι. Κύριε Βυσιακή, δεν είναι εύκολο να πούμε ποιος φταίει. Ένας θήτης μέσα στο σχολείο μπορεί να είναι θύμα έξω από το σχολείο. Ένα παιδί που έχει μια αντικοινωνική συμπεριφορά μέσα στο σχολείο μπορεί να φταίει η οικογένεια, μπορεί να φταίνουν άλλα στοιχεία που τον οδήγησαν εκεί, μπορεί να φταίει η περιθωριοποίηση, μπορεί να φταίνουν δεκάδες ζητήματα. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην οικογένεια να το λύσει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει και ένας γονιός που καταλαβαίνετε, που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, που προσπαθεί. Μπορεί και να μην δουλεύει, αλλά δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Και δεν ξέρει να το διαχειριστεί, που έχει άγχος, που έχει πίεση, μπορεί να κάνει και λάθος εκτιμήσεις. Έτσι, όλοι δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτό που είπε η κυρία Ρενιέρη, ότι εμπειρικά προσπαθούμε να γίνουμε. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο. Άρα γι' αυτό λέτε να μπουν ειδικοί που να βοηθούν τα παιδιά. Γι' αυτό είναι κρίσιμο ένα τέτοιο θεσμό να εισαχθεί. Είναι πολύ κρίσιμο και γι' αυτό πρέπει όπως και δίποτε και από την καινούργια σχολική χρονιά, μια και φτάνουμε και στο τέλος της σχολικής χρονιάς τώρα, να μπουν πραγματικά ειδικοί επιστήμονες μέσα στα σχολεία. Να βοηθήσουν τους μαθητές μας, τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς, να βοηθήσουν και εμάς τους γονείς.
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σήμερα στην Ελλάδα, σε κανένα σχολείο δημόσιο, υπάρχει κάποιο ψυχολόγο. Οργανωμένα όχι. Υπάρχουν κάποιοι ψυχολόγοι που είναι σκόρπιοι, έτσι να το πούμε, σε 7 με 10 σχολεία. Κάποιες επισκέψεις. Και κάπου επισκέπτονται τα σχολεία. Σωστά. Όχι. Εδώ μιλάμε τώρα για σχολεία που έχουν 500 και 600 μαθητές. Ποιο να προλάβεις να δεις. Αν δεν ξέρεις τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, πώς θα μπορέσεις να βγάλεις ένα συμπέρασμα για το τι τρέχει με την οικογένεια, τι τρέχει στο παιδί αυτό. Πώς θα το βοηθήσει και πώς θα φτάσει και κοντά στο γονιό, γιατί και στο γονιό πρέπει να φτάσει. Ναι, το συζητάνε στο Υπουργείο, αυτό ξέρετε, αυτό το θέμα του ψυχολόγου για να μπει στα σχολεία, τουλάχιστον αρχικά σε ορισμένα και στη συνέχεια. Δυστυχώς είναι ένα πάγιο αίτημα που επικαιροποιήθηκε τώρα και με την πανδημία. Βάζουν πολύ μπροστά το κόστος. Κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπάρχει κόστος για την ψυχική υγεία των παιδιών, γιατί για σκεφτείτε. Και ο μαθητής, με αφορμή το περιστατικό στην Αθήνα, με τον μαθητή που έχασε τη ζωή του, που αυτοκτόνησε ή και τα λοιπά, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Και έναν μαθητή να σώσουμε, δεν νομίζω ότι μετράει με κόστος αυτό το πράγμα. Όχι, βέβαια. Κύριε Κοκόνα. Δεν ξέρω και οι Δήμοι εκεί που έχουν τις κοινωνικές υπηρεσίες, αν θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τουλάχιστον σε περιπτώσεις παιδιών. Προφανώς και η τοπική διοίκηση πρέπει να μπει μπροστά. Πρέπει να εκφράσει τα ζητήματα και να δει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εκεί. Και πρέπει να μπουν και αυτοί μέσα στα σχολεία ή τέλος πάντων να πιέσουν και την κάθε κυβέρνηση να πάρει μέτρα για αυτό το πράγμα. Εσείς τι κάνετε προσωπικά, μια τελευταία ερώτηση με τα δικά σας παιδιά, αν επιτρέπετε. Τα διαβάζετε μόνοι σας, προσπαθείτε να αντιλήσετε πληροφορίες, έχετε συνομιλήσει με άλλους ειδικούς, ας πούμε, έτσι, για να πάρετε κάποιες οδηγίες. Πώς να χειριστείτε. Οι περισσότεροι γονείς και εγώ αρχίσαμε από μικρή ηλικία να προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες βάσεις. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να είναι ίδιο για κάθε παιδί. Εμείς έχουμε, ας πούμε, δύο παιδιά. Διαφορετική αντιμετώπιση και ο ένας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ακριβώς. Αυτό που λέμε, ο καλά στην ίδια οικογένεια είναι μεγαλωμένο και αυτό και εκείνο. Πώς είναι τόσο διαφορετικά. Αυτό είναι και το συναρπαστικό. Ότι τα παιδιά είναι μοναδικά. Και δύσκολο, μάλλον. Ακριβώς. Και δύσκολο, βέβαια. Ευχαριστούμε, κύριε Κοκονά. Καλημέρα. Να είστε καλά.